Η άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης έφερε τον Ιρανό πρόεδρο στην Ευρώπη σε μια προσπάθεια επανόδου του Ιράν στη σφαίρα του παγκόσμιου εμπορίου. Συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία 120 μελών, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Πετρελαίου, επιχειρηματίες και άλλοι αξιωματούχοι, ο Χασάν Ροχανί έφτασε τη Δευτέρα στον πρώτο σταθμό της περιοδίας του, την Ιταλία. Στη Ρώμη έγινε δεκτός από τον Ιταλό ομολογό του Σέρτζιο Ματαρέλα. Στη διάρκεια της περιοδίας του, ο Ροχανί θα συναντηθεί μεταξύ άλλων στην Ιταλική πρωτεύουσα με τον Πάπα Φραγκίσκο και στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. Ο Ροχανί εξελέγει το 2013 και σε αντίθεση με τον σκληρό πυρηνικό προκάτοχό του, θεωρήθηκε εξ αρχής ένας πραγματιστής διατεθειμένος να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του προκειμένου να τη βγάλει από τη διεθνή απομόνωση. Την Παρασκευή υπεγράφει συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Τεχεράνης για την προμήθεια από το Ιράν του 25% των ελληνικών πετρελαϊκών αναγκών με ταυτόχρονη αποπληρωμή του χρέους των ΕΛΠΕ προς την αντίστοιχη ιρανική NIOC.